Καλώς ήρθατε στο σύλλογό μας. Έρχομαι εγώ στο Κορίδη, είμαι πρόεδρος του συλλόγου. Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση στον χώρο μας, γιατί αφενός ο μιλόν Παναγιώτης Χριστοφορίδης είναι Κύπριος καθηγητής στην καταγωγή και τέκνο της Αιγύπτου ταυτόχρονα και μας παίρνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και με άλλο κόσμο που είναι πέρα των ορίων του συλλόγου μας. Κάτι που γίνεται συχνά βέβαια πρέπει να πω στο συλλόγο μας. Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε τέτοιες εκδηλώσεις και γίνεται αφορμή και για πολλές δημόσεις εδώ πέρα ο σύλλογος. Γνωριζόμαστε και με άλλους συλλόγους, με άλλους κύκλους ανθρώπων και έχουμε διαπιστώσει ότι στην πορεία αυτό παράγει και πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ο Παναγιώτης Χριστοφορίδης έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τον ξέρετε περισσότεροι, οπότε από την βλέπω θα μιλήσω περισσότερο για τους Ιμβρίους, που ίσως το ξέρουν με την ιδιότητα του Ιμβριώτη, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Θετικών Επιστημών του Αγροφύλου Γυμνασίου, σπούδασε στη Σχολή Μηχανολόγου Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αλεξανδρίας και έλαβε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρακολούθησε με επιτυχία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕ και είναι γνώστης ξένων γλωσσών, αγγλικής, γαλλικής και αραβικής. Έχει δουλέψει χρόνια σε ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, στην ΑΤΟΚΕΤΕ, στο Γραφείο Δοξιάδη, στην Ιγυρία, ως επιβλέπων μηχανικός έργος, στην ΤΟΤΑΛ, στη ΣΕΛ και έχει ασχοληθεί σε πολλούς τομείς δραστηριότητας επιχείρησης της ΣΕΛ, όπως μελέτης κατασκευές εγκαταστάσεων, πρατηρίων καυσίμων, διακίνηση διανομή καυσίμων, υπεύθυνο σύμβουλο σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπου και κολλάει το θέμα. Και δεν το έχει κάνει αυτό μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία. Και είναι και σύμβουλος επιχειρήσεων ως ελεύθερος επαγγελματίας πάνω στους όλους αυτούς τους τομείς που αναφέραμε. Οπότε είναι έγκαμος, έχει δύο παιδιά, 4 εγγόνια και είναι και στην Ελλάδα. Και πέρα, με τόσα... Κάτι λέει αυτό. Ακριβώς, πώς το μπορείτε. Λοιπόν, είναι από το ΣΟΗ το άλλο το σημειότυπο. Εμείς μας το δώσαμε τα Γρυμιανό μου τρίπορα. Λοιπόν, κάπως έτσι τα λέγαμε σε αυτά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είμαι σίγουρος ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία εδώ. Είναι και πολύ ωραία η αρχή, όντως μόνο ο Χριστός θα αναστηθεί. Και παραδίδω το βήμα στον ομιλητή. Παρόλο και διατέλεσα και πρόεδρος, αλλά σε αυτό δεν είμαι τόσο καλό, ξέρετε. Πώς είπαμε, από τα Χανιά, όχι, από το πει. Περαθωράκη, ο κύριος Περαθωράκης είναι δημοτικός σύμβουλος και μας κάνει τη τιμή να παρευρίσκεται εδώ εκ μέρους του Δήμου μας, με τον οποίο έχουμε άριστες σχέσεις, πρέπει να σας πω. Και από αυτό το βήμα
όχι απαραίτητα την εβδομάδα οδικής ασφάλειας, που υποκριτικά θα έλεγα έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο. Φέτος μάλιστα είναι 4 με 10 Μαΐου. Αλλά γιατί ο Σύλλογος έχει στη δύναμή του πολλά νέα σε ηλικία άτομα και θέλω να τους κινητοποιήσω για να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που παραμονεύουν κάθε μέρα στους ελληνικούς δρόμους. Αλήθεια, γιατί να μας απασχολήσει το θέμα? Αξίζει να χάσετε το σημερινό ηλιόλουστο πρωινό και να ακούσετε αριθμούς και να δείτε εικόνες που θα σας κάνουν να μελαγχολήσετε και να προβληματιστείτε? Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν προχωρήσω. Μη θεωρήσετε σε καμιά περίπτωση ότι έχω πρόθεση να σας τρομάξω με όσα θα σας μεταφέρω σήμερα ή να σας υποδείξω τρόπους οδικής συμπεριφοράς. Στόχος μου είναι να σας προβληματίσω με όσα συμβάνουν στη χώρα μας στον τομέα της οδικής ασφάλειας, να ευαισθητοποιήσω όσους περισσότερους από εσάς γίνεται και εσείς με τη σειρά σας να μεταδώσετε τα σημαντικότερα μηνύματα της σημερινής ομιλίας στο άμεσο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον σας, ώστε να συμβάλλουμε όλοι στον περιορισμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και να μην είμαστε κι εμείς ανάμεσα στους νεκρούς ή τους τραυματίες και που θρυνούμε κάθε χρόνο στη χώρα μας. Είναι στο χέρι μας να σώσουμε ζωές. Επιτυχία θα είναι να υπάρχουν άδεια κρεβάτια στο ΚΑΤ και στη Βούλα. Είχε πει κάποιος επιστήμονας, το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσα είναι το αεροπλάνο και ξάφνιασε το ακροατήριό του. Αλλά συνέχισε, γιατί για να πας στο αεροδρόμιο πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο. Τα τροχαία ατυχήματα εκτιμάται διεθνώς ότι αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου μαζί με τις καρδιοπάθειες και τις κακοήθειες. Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι περισσότερο οδυνηροί γιατί από τις άλλες αιτίες. Γιατί οι θύματα των τροχών είναι κατά κανόνα άτομα, δραστήρια, ζωντανά και υγιή. Ο βαθμός ανάπτυξης και γενικά ο πολιτισμός σε μια χώρα κρίνεται μεταξύ των άλλων και από το δίκτυο των τροχαίων ατυχημάτων που έχει αυτή η χώρα. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο της ασφάλειας σχεδόν 800 άτομα. Τουλάχιστον 16.000 τραυματίζονται, 2.000 σοβαρά και καταλήγουν αργότερα ή υπομένουν αναπηρίες για την υπόλοιπη ζωή τους. Θυμάστε όσοι κάηκαν το 2007 στις φωτιές στην Πελοπόννησο? 80 άνθρωποι. Και τότε ξύπνησαν όλοι και μίλησαν για εθνική τραγωδία. Οι 800 νεκροί κάθε χρόνο από τροχαία τι είναι? Δηλαδή διαφέρει αν κάποιος καεί από κάποιον που θα σκοτωθεί στον δρόμο? Πάλι περί εθνικής τραγωδίας μίλησαν όταν σκοτώθηκαν 21 παιδιά στα τέλη. Ενώ τον ίδιο σχεδόν αριθμό νεκρών έχουμε κάθε 10 μέρες. Δηλαδή μόνο αν είναι μαζεμένοι 21 νεκροί, τότε μας υδρώνει τα αυτή μας, αλλιώς πλήρης απάθεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πιο επικίνδυνη και δύσκολη καθημερινή δραστηριότητα είναι η προφορία στους δρόμους, είτε σαν οδηγοί, είτε σαν πεζοί. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το να βάλουμε την πλήρη οθόνη. Πώς κατανέμονται οι 800 νεκροί ανακατηγορία χρηστών δρόμων? Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα ότι όσοι επιβαίνουν σε αυτοκίνητα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά
Αν κάνουμε αναγωγή ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων και τα χιλιόμετρα που διανύει κάθε κατηγορία οχήματος, έχουμε αυτή την εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Η πιθανότητα να σκοτωθεί κάποιος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο είναι 12 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε επιβαίνοντα σε αυτοκίνητο. Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι η εικόνα των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη των 28, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2014. Η χώρα μας κατέχει την 7η θέση στην Ευρώπη των 28 σε θνησιμότητα από τροχαία. Τραγική επίκληση. Προηγούνται 6 χώρες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από τη δική μας. Ας αναλογιστούμε τι αντιπροσωπεύει αυτός ο αριθμός θανάτων από τροχαία, ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για ψυχρά στατιστικά στοιχεία, αλλά για ανθρώπινες ζωές. Κάθε δεύτερη μέρα χάνεται μία τετραμελής οικογένεια. Κάθε 5 μέρες μία ποδοσφαιρική ομάδα θυσιάζεται στην άσκηση. Κάθε 15 μέρες ένα λεωφορείο 30 ατόμων. Περίπου 6 με 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών πέφτουν θύματα των τροχών κάθε εβδομάδα. Δηλαδή κάθε μήνα χάνεται μια σχολική τάξη. Συνολικά από το 1985 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε διάστημα 30 ετών, έχει αφανιστεί από τη χώρα μας μια πόλη 30.000 κατοίκων. Αυτά είναι νούμερα πραγματικά, δεν είναι κάποιος να έχει εφεύρει και τα λέει. Είναι πραγματικότητα. Στοιχεία που υπάρχουν παντού, μπορεί να τα δει κάποιος όπου θα ψάξει. Στη χώρα μας είναι πολύ συχνά το φαινόμενο τα μικρά παιδιά να κάθονται στην αγκαλιά της μητέρας τους, στο μπροστινό κάθισμα. Ο κίνδυνος για τα παιδιά στο μπροστινό κάθισμα είναι αυξημένος, γιατί σε περίπτωση σύγκρουσης η μπροστινή θέση είναι πλέον επικίνδυνη. Ενώ ο αερόσακος που θα ανοίξει στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κακώσεις ή και να σκοτώσει το παιδί, ακόμα και σε περίπτωση που το ατύχημα θα γίνει σε χαμηλές ταχύτητες. Σε μια πρόσκληση με 30 χιλιόμετρα την ώρα, μόνο, προσέξτε, με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ένα παιδί 10 κιλών φεύγει από την αγκαλιά της μητέρας του με δύναμη 300 κιλών. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα μόνο το 25% περίπου των γονέων βάζει, φροντίζει να έχει παιδικό κάθισμα για το παιδί. Στην Ελλάδα τα παιδιά σαν επιβάτες από την τιμή του έχουν 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να σκοτωθούν σε σχέση με τα παιδιά στην Νορβηγία. Αυτή είναι η διαφορά μας, δυστυχώς. Σύμφωνα με κάποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται μειωμένος ΦΠΑ 5% για τα παιδικά καθίσματα. Δυστυχώς, μόνο η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν υιοθετήσει αυτό το μέτρο. Το καταλαβαίνω ότι για κάποιους γονείς το σκέφτονται να αγοράσουν ένα ακριβό παιδικό κάθισμα κατάλληλο με τις σωστές προδιαγραφές. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί και εδώ ένα τέτοιο μέτρο. Να είναι πιο προσιτό στον κόσμο. Ξέρετε με πόσα χιλιόμετρα την ώρα έπεσε πάνω στην κολόνα της μπασκέτας ο μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου, ο Μπόμπαν Γιάκουβιτς? Με 4 χιλιόμετρα την ώρα. Και έμεινε ανάπηρος, παραπληγικός. Όταν λοιπόν ένα παιδί στέκεται λυμένο, όρθιο, ανάμεσα από τα δύο προστινά καθίσματα και φρενάρεται απότομα,
με περισσότερα από 4 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Και ποιος πάει μόνο με 4 χιλιόμετρα την ώρα. Βλέπω πολλούς να έχουν μελαγχολήσει. Ας δούμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ποιοι είναι καλύτεροι οδηγοί, οι άντρες ή οι γυναίκες? Ποιο πίσω. Είναι τεράστιο επιπρόσθετο
βάρος για τη χώρα μας, περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη. Σε τι συνίσταται αυτό το οικονομικό κόστος? Χαμένη παραγωγικότητα, μειωμένες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων με έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης, αναπηρικές συντάξεις, επιβάρυνση ασφαλιστικών εταιριών, ανεργία, επιδόματα ανεργίας και δημογραφικό πρόβλημα. Προσέξτε αυτό το τελευταίο. Αγνοούμε την επίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων στη γεννητικότητα, ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των νέων 20 με 45 ετών που δεν θα δουν παιδιά και εγγόνια. Έχοντας ακούσει αυτά τα τραγικά στοιχεία, δεν αναρωτιέστε, όπως πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και εγώ, γιατί χρόνια τώρα γίνεται εκστρατεία για τα ναρκωτικά και για το κάπνισμα. Ενώ για τα τροχαία ατυχήματα τα θυμόμαστε μια φορά το χρόνο, την εβδομάδα της οδικής ασφάλειας. Και μετά τεχνιέται, λες και λύθηκε το πρόβλημα. Δυστυχώς, πολιτεία, φορείς και κυρίως μέσα μαζικής ενημέρωσης το ξεχνούν τελείως μέχρι τον επόμενο χρόνο. Επιτρέπεται εμείς να μένουμε απαθείς περιμένοντας τις στατιστικές της επόμενης χρονιάς? Τι είναι για την ελληνική πολιτεία πιο κακό? Το να διστέψεις μία τράπεζα ή το να αποπειραθείς να σκοτώσεις κάποιον περνώντας με κόκκινο, ενώ αυτός είναι νόμιμος και πάει να περάσει με πράσινο? Λοιπόν, πιο κακό είναι το πρώτο. Και δείτε γιατί. Άμα σε πιάσουν να ληστεύεις μια τράπεζα, πας κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια. Άμα περάσει με κόκκινο, δηλαδή αν αποπειραθείς να σκοτώσεις κάποιον που περνάει με πράσινο, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ. Και αν το πληρώσεις σε 10 μέρες, σου βάλει να έρθει 50%. Εντάξει. Έτσι, άμα κλέψεις, πας φυλακή, ενώ αν διακινδυνεύσει να σκοτώσει κάποιον αθώο, πληρώνεις και μάλιστα με έκπτωση. Η ελληνική πολιτεία έχει μακρά θητεία στην υποκρισία. Τη μέρα που ψηφιζόταν ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ένα κανάλι την είχε στήσει στην είσοδο του γκαράζ της Βουλής. Σχεδόν κανένας εθνοπατέρας δεν φορούσε ζώνη. Κάτι ακόμα. Πόσες φορές έχετε δει αστυνομικό σε περιπολικό να φοράει ζώνη? Σπάνια ή σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, αυτός που σου δίνει κλίση επειδή δεν φοράς ζώνη, είναι ο ίδιος παραβάτης. Παρήγορο είναι ότι το κενό της πολιτείας προσπαθούν να αναπληρώσουν κάποιοι μοναχικοί Δον Κιχώτες, θα τους χαρακτήριζα εγώ, όπως είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Άρης Σταθάκης που έφυγε πέρσι το Θεοσκοπείο, και ο παλιός οδηγός αγώνων, ο Τάσος Μακουδίζος, ή Διαβέρης, όπως αρκετά δύσκολο το έργο. Σε ένα τροχαίο ατύχημα εμπλέκονται 4 παράγοντες. Ο άνθρωπος, το όχημα, το οδικό δίκτυο και οι καιρικές συνθήκες. Τι λένε οι στατιστικές? Το 80% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στο παράγοντα άνθρωπο. Μόνο το 3% στο όχημα, 6% στο οδικό δίκτυο και 11% στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο. Δυστυχώς, ο οδηγός του οχήματος είναι αυτός που συμβάλλει σε 8 στα 10 τροχαία ατυχήματα. Τα άτομα σχετικά νεαρής ηλικίας τείνουν να εμπλέκονται πιο συχνά
σε ατυχήματα από ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη να ενημερώσουν τα παιδιά τους από πολύ νωρίς για τους κινδύνους του οδικού δικτύου, να τα κατευθύνουν την απόκτηση οδικής συνείδησης και να τα προσανατολίσουν στην υπεύθυνη οδήγηση. Οι νέοι είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν ότι από δικά τους λάθη ή παραλήψεις είναι δυνατόν να αφαιρέσουν τη ζωή άλλων ή να χάσουν τη δική τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Νέα Ζηλανδία οι νεαροί οδηγοί δεν επιτρέπεται να οδηγούν μόνοι τους για περίοδο 2 ετών από την απόκτηση του διπλώματος. Έχει τη σημασία. Για τη Γερμανία. Μάλιστα. Παραδείγματα προς μίμηση. Μερικές χρήσιμες συμβουλές για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Να δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα. Οι νέοι τείνουν να μας αντιγράφουν. Μηδενική κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Να τα συνοδεύουμε όταν είναι νέοι οδηγοί. Κριτήριο επιλογής του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας να είναι ο υψηλός βαθμός ασφαλείας. Να μην παρασύρονται από φίλους τους σε επικίνδυνες συμπεριφορές και να μην διστάζουν να κατέβουν από το όχημα το οποίο ο οδηγός οδηγεί επικίνδυνα. Ως προς τις ηλικίες των παιδιών, μέχρι 8 ετών καλό είναι να μην κυκλοφορούν μόνα τους, είτε πεζοί είτε με ποδήλατο. Μεγαλύτερα από 9 ετών μπορούν να κυκλοφορούν μόνα τους μετά από καλή εκπαίδευση, αλλά σε δρόμους με σηματοδότηση. Μπορούν να προφυλάβονται όσο γίνεται. Πάνω από 12 ετών είναι σε θέση να συμπεριφέρονται σωστά στους δρόμους. Μια που αναφερθήκαμε στην ηλικία των οδηγών, χρήσιμο και ενδιαφέρον είναι να πούμε και λίγα πράγματα για τους οδηγούς κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Με την ηλικία μειώνεται η σωματική μας δύναμη, η αντοχή, η όραση, η αποή μας, η ικανότητα για συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά μας είναι πιο αργά. Τι πρέπει να προσέξουμε. Φροντίζουμε να είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση της υγείας μας και να έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Αποφεύγουμε τα πολύ ωραία ταξίδια κάνοντας πολλές συστάσεις. Οδηγούμε με όρθια την πλάτη και ελαφρά λυγισμένα γόνατα και αγκώνες για να μην καταπονηθούμε γρήγορα. Είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση για να προλάβουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε πάντα τα γυαλιά μας και αντίστοιχα ηλίου όταν υπάρχει έντονο φως. Διατηρούμε ήσυχο το περιβάλλον οδήγησης. Γνωρίζουμε τις παρενέργειες των φαρμάκων που τυχόν παίρνουμε. Ας έρθουμε στις κύριες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων. Απόσταση προσοχής, κόπος οδηγού. Παραβίαση προτεραιότητας, stop, ερυθρού σηματοδότη. Αντικανονικό προσπέρασμα, είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οδήγηση σε κατάσταση μέθης, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ή κράνους στα λύκηκα, επιθετική οδήγηση, επικίνδυνη ελιγμή. Ας δούμε τι κάνουμε ή τι να αποφεύγουμε σε κάθε περίπτωση. Ξεκινάμε με την απόσταση προσοχής. Τι δεν πρέπει να κάνει ο οδηγός εν κίνηση. Δεν μιλάει στο κινητό. Δεν δένει τη ζώνη του ή τη ζώνη των συνεχοδοτών του. Δεν αλλάζει θέση στο κάδυμα ή στο τιμόνι ενώ είναι εν κίνηση το όχημα. Δεν τρώει, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Δεν αφήνει το τιμόνι. Δεν ανοίγει τσαντάκι ή πορτοφόλι. Δεν ανάβει εσωτερικά φώτα. Δεν αλλάζει σταθμό στο ραδιόφωνο ή στο CD. Δεν θυμώνει και δεν ανταγωνίζεται άλλους οδηγούς. Σε πείσμα αυτών των κανόνων, δείτε τώρα τι κάνει αυτή η οδηγός.
Δεν ξέρω και κανέναν άντρα. Άντρες δεν τα κάνουν. Μόνο η γυναίκα βγάζει το σύντρο, αλλάζει το όνομα. Και πάει το χειλάκι. Πίνει καφέ. Α, να δει ένα παιδί. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει και ταυτόχρονα να τρώει, να πίνει ή να μιλάει στο κινητό. Πάμε στην κόπωση. Μην κάνετε το λάθος και αγνοήστε τα πρώτα σημάδια υπνηλίας. Επιβάλλετε το άμεσο σταμάτημα για ξενούδια. Το έχω πάθει εγώ προσωπικά. Χρειάστηκε να, όταν ήμουν στη ΣΕΛ, να πάω στην αμφιλοχία για κάποια δουλειά και να γυρίσω αυθημερών, γιατί την άλλη μέρα είχα κάποια υποχρέωση στο γραφείο. Στην επιστροφή, πριν φτάσω στο αντίριο, εκεί στις στροφές, αισθάνθηκα ότι δεν είμαι. Αμέσως σταμάτησα δεξιά, κράτησα πίσω το κάθισμα, σάπτωσα έτσι λίγο. Ένα τέταρτο, δεν θέλει περισσότερο. Ένα τέταρτο. Και συνέχισα. Αυτό είναι. Μην αγνοήσετε τα σημάδια δουλειά. Μην πιέστε τον εαυτό σας ότι εντάξει, καλά είναι, κοντά είναι. Φτάνω, τώρα φτάνω. Όχι, δεν θα φτάσει. Ανοίξτε το παράθυρο να χτυπήσει φρέσκος αέρας. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου μέχρι να βρείτε το πρώτο κατάλληλο και ασφαλές σημείο να σταθμεύσετε. Βγείτε από το αυτοκίνητο, περπατήστε λίγο, κάντε ελαφρές ασκήσεις, πιείτε ένα καφέ, βρέξτε το πρόσωπό στο νερό, πάτε να ύπνο για 20 λεπτά. Είναι σημαντικές αυτές οι οδηγίες. Μην τις αγνοούμε. Άλλη αιτία που τα τελευταία χρόνια παίρνει όλο και μεγαλύτερη έκταση και στη χώρα μας, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθυσης. Ακόμα και η πιο μικρή ποσότητα αλκοόλ επηρεάζει την οδήγηση. Ο οδηγός που έχει πιει έχει πολλούς, πολύ αργούς χρόνους αντίδρασης. Από 1,5 δευτερόλεπτο που είναι ένας μέσος χρόνος αντίδρασης μπορεί να πάει στα 3, ίσως και παραπάνω δευτερόλεπτα. Έχει μειωμένη αντίληψη του χώρου και της ταχύτητας. Μειωμένο οπτικό πεδίο και αίσθημα υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Είμαστε και η διάθεσή μας έχει ανέβει. Ξεχνάμε ότι είμαστε στο τιμόνι και δεν είμαστε στην ταβέρνα. Άμα έχεις πιει, δεν είσαι σε θέση να ελέγξεις τις πράξεις σου και τις σκέψεις σου, με αποτέλεσμα, αν οδηγήσεις, να αυξάνουν οι πιθανότητες να εμπλακείς σε σοβαρό ατύχημα. Δείτε πιο έξυπνες πινακίδες τροχέας. Προχωρήστε, πιείτε και οδηγήστε. Αριστερά πάμε για φυλακή, δεξιά πάμε για φυλακή, αριστερά για νοσοκομείο και ευθεία τα θυμαράκια. Και η άλλη είναι αμερικάνικη πινακίδα. Το κρασί είναι τώρα πια φθηνότερο από τη βενζίνη. Πείτε, αλλά μην οδηγήσετε. Έτσι, είναι έξυπνες πινακίδες και χρειάζονται στον δρόμο για να μας ταρακουνήσουν λίγο. Υπάρχει πεποίθηση ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν πίνουμε. Οι Βορειοευρωπαίοι πίνουν. Σωστό, αλλά με μία διαφορά. Αυτοί μπορεί να πίνουν περισσότερο, αλλά ποτέ δεν πιάνουν τιμόνι μετά. Πριν αρκετά χρόνια βρίσκομαι στο Χόλμη για επαγγελματικό ταξίδι. Και το βράδυ έρχεται να με πάρει από το ξενοδοχείο ο Σουηδός συνάδελφος.
περιμένω και εγώ να κυκλοφορήσω με το πολυτελέ λόγο του και τον βλέπω να έρχεται χωρίς αυτοκίνητο. Με απογοήτευση. Αλλά σύντομα μου έλυσε την απορία. Λέει, επειδή θα πιούμε, θα γυρίσουμε πίσω με ταξί. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σουηδία έχει τόσο λίγους νεκρούς από το θέμα. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής πληροφορίας, το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ στο αίμα είναι μισό γραμμάριο ανά λίτρο αίματος. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε ένα whisky, σε τρία ποτηράκια κρασί, όχι ποτήρια, ποτηράκια κρασί ή ένα μπουκάλι μπύρα. Λοιπόν, μην πίνετε αν πρόκειται να οδηγήσετε και μην οδηγήσετε εάν έχετε πιει. Πάμε σε μια άλλη λυπητερή ιστορία, τη ζώνη ασφαλείας. Αν και η χρήση της έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια, υπάρχουν ακόμα και σήμερα οδηγοί που απαξούν να τη φορέσουν. Ποιες δικαιολογίες συνήθως επικαλούνται. Τη δεύτερη ζώνη ποιος τη φορά, Η ζώνη δεν χρειάζεται όταν οδηγούμε μέσα στην πόλη ή πηγαίνω εδώ κοντά. Δεν χρειάζεται. Λάθος. Όπως θα δούμε παρακάτω, τα μισά σχεδόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα γίνονται σε αστικές περιοχές και με ταχύτητες κάτω από 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμα και με 30 χιλιόμετρα την ώρα, αν τρέφουμε, η δύναμη που εξασκείται πάνω μας σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος είναι ίση με το γινόμενο του βάρους μας, π.χ. 70 κιλά, επί την ταχύτητα, δηλαδή 70 επί 30 μας κάνει 2.100 κιλά, δηλαδή πάνω από 2 τόνους. Ακόμα κι αν το αυτοκίνητό μας είναι νέας τεχνολογίας και έχει άριστη παθητική ασφάλεια, η δύναμη αυτή μειώνεται κατά 25% και πάει δηλαδή 1.600 κιλά. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια δύναμη, πώς μπορεί κανείς να κρατηθεί στο κάθισμά του. Ο Πύρος Δήμας, αν θυμάμαι καλά, σήκωνε 240 κιλά. Έτσι. Μόνο η ζώνη ασφαλείας μπορεί να μας προφυλάξει. Κάτι άλλο που λέει, θέλω να είμαι ελεύθερος. Αν πιάσει φωτιά το αυτοκίνητο, μετά από σύγκρουση, να μπορώ να απομακρυνθώ. Λάθος. Η ζώνη ασφαλείας θα μας σώσει και σε τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί μόνο αν αποφύγουμε τον τραυματισμό, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη φύση μας και να απομακρυνθούμε από το αυτοκίνητο. Κάτι άλλο. Μόνο οι προσθυνοί επιβάτες χρειάζεται να φοράνε ζώνη. Κι άλλο λάθος. Η δύναμη που αναπτύσσεται και σκοτώνει τους επιβάτες των προσθυνών καθισμάτων είναι η ίδια που εξασκείται και στους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Έχω καλό αυτοκίνητο και μπορεί να με προστατεύσει. Δεν λέω τίποτα. Δείτε τις επόμενες εικόνες και βγάλετε μόνοι σας συμπέρασμα. Κάπου εδώ μέσα ανοίγω το σπίτι, έτσι. Αυτή είναι μία Mercedes, έτσι. Και αυτό ένα Honda. Κάτι άλλο. Είμαι καλός οδηγός και δεν θα τρακάρω. Μπορεί να ανηφεύει, αλλά τι γίνεται με τους άλλους οδηγούς που έρχονται από απέναντι. Μπορεί να μην είναι εξίσου καλή οδηγή όπως εσείς. Δεν χρειάζομαι ζώνη ασφαλείας γιατί έχω αερόσακο. Και αυτό λάθος. Ο αερόσακος αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ζώνης ασφαλείας. Σε περίπτωση όμως που δεν φοράμε ζώνη, ο αερόσακος μπορεί να μας τραυματίσει σοβαρά. Αυτά και άλλα τρελά έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι
με το αντικείμενο της οδικής ασφαλείας. Εσείς όμως μην παραμυθιάζεστε. Κόντρα στο ελληνικό κατεστημένο, φοράτε πάντα τη ζώνη. Έστω κι αν πρόκειται να πάμε στο περίπτερο της ζώνης. Από τα 800 άτομα που σκοτώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, οι 200 θα είχαν σωθεί αν φορούσαν ζώνη. Ενώ από τους 16.000 τραυματίες, οι 7.000 δεν θα είχαν πάθει κάτι σοβαρό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με ποια λογική οι οδηγοί των ταξί και των άλλων επαγγελματικών οχημάτων που είναι τόσες ώρες πάνω στο τιμόνι δεν είναι απαραίτητο να φοράνε ζώνη? Μήπως έχουν κάποιον προστάτη Άγιο που υποκαθιστά τη ζώνη? Πάντως στην Κύπρο οι συνάδελφοί τους καλού κακού δεν αρκούνται στην προστασία αυτού του Αγίου και φοράνε όλοι τους ζώνη. Ελπίζω όσοι μέχρι σήμερα δεν είχατε πιστεί για την ανάγκη να φοράτε πάντοτε τη ζώνη, πριν, τονίζω πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο, τώρα να το κάνετε χωρίς εξαίρεση. Όπως είπαμε, έστω και αν πρόκειται να πάτε κοντά στο περίπτωση της γειτονιάς σας. Επόμενη αιτία πρόκλησης σοβαρών προχείων ατυχημάτων είναι η μη χρήση κράνους. Είχα διαβάσει κάπου ένα έξυπνο σλόγγαν. Το κράνος φοριέται πάνω από το μυαλό. Πολύ σωστό. Αν δεν έχεις μυαλό, δεν χρειάζεται να φορέσεις. Δεν έχεις τίποτα να προστατεύσεις. Μάλιστα, για να κοροϊδέψεις τον τροχονόμο, το φοράς στον αγώνα. Έτσι, μεγάλη μαγιά. Είναι εκεί το μυαλό. Ποιες δικαιολογίες επιθυμούνται η πολέμη του κράνους? Τα κράνη προκαλούν τραυματισμούς στο κρανίο και στον αυχαίνο. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα κράνη μειώνουν τους σοβαρούς τραυματισμούς στο κρανίο ή στον αυχαίνο. Άλλη δικαιολογία, τα κράνη μειώνουν την ορατότητα. Στην πράξη, ελάχιστα επηρεάζεται η πλαϊνή όραση από το κράνος. Το μόνο που έχει να κάνει ο μοτοσυκλετιστής, εάν χρειαστεί, να στρέψει ελαφρά το κεφάλι για να, αν χρειαστεί, για να ελέγξει την κυκλοφορία. Άλλο ένα που έχω ακούσει, τα κράνη προστατεύουν μόνο μέχρι την ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων την ώρα, στην οποία γίνονται οι δοκιμασίες σύγκρουσης. Τα κράνη δοκιμάζονται σε αυτή την ταχύτητα, αλλά σαφώς σχεδιάζονται για να αντέχουν σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Για να δούμε τι έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή σε έναν αυτοκινητόδρομο της Αμερικής. Κοιτάξτε η εικόνα. Έτρεχε αυτός ο κύριος με πάνω από 160 χιλιόμετρα και για άγνωστο λόγο καρφώθηκε στο πίσω μέρος μιας δαλίδας του προηγείτου. Ο οδηγός του φορτηγού ανέφερε ότι αισθάνθηκε την πρόσκρουση και σταμάτησε γύρω στα 500 μέτρα μετά. Ευτυχώς σώθηκε. Έτσι, παρόλο που είναι τρομακτικό ο τρόπος που βλέπουμε πώς μπήκε μέσα από το κεφάλι του στο πίσω μέρος της ταλίκας, έζησε, σώθηκε. Φορούσε κράνος. Μπορεί να μου πει κάποιος, σε ποια πολιτισμένη χώρα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν αφορά στα δίκητα? Άλλη μια τραγική πραγματικότητα που δυστυχώς θεωρείται δεδομένη και αποδεκτή ακόμη και από τα όργανα της τροχέας, που βλέπουν να γίνονται σοβαρές παραβάσεις μπροστά τους και δεν επεμβαίνουν. Παραβίαση στόπ, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα και ένα σωρό άλλο.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που οδηγούν οι μοτοσυκλετιστές εδώ, εξηγείται γιατί στη χώρα μας το 29% των νεκρών από τροχαία είναι μοτοσυκλετιστές, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Έτσι, διπλάσιοι νεκροί μοτοσυκλετιστές στη χώρα μας από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, σαν μέσο όρο. Άλλη αιτία πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων είναι η επιθετική οδήγηση. Στην Ελλάδα αυξάνεται ο αριθμός των οδηγών που εκνευρίζονται και εκφράζουν το θυμό τους πάνω στο τιμόνι. Οι περισσότεροι οδηγοί που εμπλέκονται σε επιθετική οδήγηση είναι νεότεροι, είναι άνδρες καταρχήν, ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών. Όμως το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί και σε οδηγούς άνδρες ή γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Εάν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, είναι εκνευρισμένοι ή σε κακή ψυχολογική διάθεση. Δείτε μια τέτοια περίπτωση. Είναι ότι αυτά συμβαίνουν στις εθνικές οδούς. Δεν είναι αλήθεια.
για να δείτε ποια είναι η πραγματική εικόνα. Μόνο 8% γίνονται σε εθνικούς δρόμους. Άρα οι πιθανότητες να συμβεί τροχαίο είναι αρκετά αυξημένες εάν οδηγούμε μέσα στην πόλη, έτσι ή σε επαρχιακό δρόμο και όχι στην εθνική οδό. Ακόμα κάτι σημαντικό πρέπει να μας προβληματίσει. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στις αστικές περιοχές είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε, αν τρέχουμε με 40 χιλιόμετρα, είμαστε νόμιμοι και δεν κινδυνεύουμε να μας γράψει ο προγραμματός. Σωστά, όχι ακριβώς. Και να σας εξηγήσω γιατί. Κυκλοφορείτε σε έναν δρόμο στη γειτονιά σας. Όχι με 40 χιλιόμετρα, με 36 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαφνικά πετάγεται ένα παιδί να πιάσει την μπάλα ή μια απρόσεκτη ηλικιωμένη. Τρέχοντας με 36 χιλιόμετρα την ώρα, σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο θα έχετε διανύσει 10 μέτρα. Ο χρόνος αντίδρασης ενός μέσου οδηγού είναι 1,5 δευτερόλεπτο και ο χρόνος φρεναρίσματος για αυτή την ταχύτητα είναι 1 δευτερόλεπτο. Οπότε, το αυτοκίνητο θα κινητοποιηθεί σε 2,5 δευτερόλεπτα, έχοντας διανύσει 25 ολόκληρα μέτρα. Από τη στιγμή που θα δείτε το παιδί ή την ηλικιωμένη. Δεν σας λέω. 25 μέτρα. Πάει. Τη φάγαμε. Την κυρία ή το παιδί. Μην τρέχετε μέσα στην πόλη. Αφήστε τους βιαστικούς να χορνάρουν πίσω σας. Καλύτερα, πιο αργά, αλλά ασφαλής. Δείτε μια τρυφερή εικόνα από τα παλιά. Είναι στην Αμερική. Έχει σταματήσει η κυκλοφορία για να περάσει ένα γατάκι. Αυτά δεν γίνονται στην εποχή μας, έτσι. Μια γρήγορη ματιά στο δεκάλογο της οδικής ασφάλειας. Φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας ή κράνος στη μηχανή. Δεν μιλάμε στο κινητό. Όχι αλκοόλ πριν οδηγήσουμε. Τηρούμε το όριο ταχύτητος και τα οδικά σήματα. Ξεκούραση στις μεγάλες αποστάσεις. Κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από το προστιμό μας. Μεταφορά παιδιών μόνο με παιδικά καθίσματα. Ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη προσοχή όταν βρέχει και το βράδυ, όταν είναι μειωμένος ο φωτισμός. Ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς. Σαν πεζοί, χρησιμοποιούμε τα φανάρια και τις διαβάσεις. Πριν κλείσω τη σημερινή μου παρουσίαση, ένα τελευταίο αισιόδοξο μήνυμα. Πάντα ζώνη ασφαλείας. Είπε ο μεγάλος μας ποιητής, δεν τολμήσω.
Δούλτσα να είναι η ζωή μέγα, καλό και πρώτο. Ναι, πρώτο και υπέρτατο αγαθό, ανυπέρβλητη αξία, πρέπει να την διαφυλάξουμε με οποιοδήποτε τίμημα. Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία μπορούν να αποκριθούν. Πιστέψτε το. Θα αισθάνομαι ικανοποιημένος και θα φύγω σήμερα από εδώ με την πεποίθηση ότι πέτυχα το στόχο μου, αν κατάφερα να σας κινητοποιήσω, ώστε να βοηθήσετε κι εσείς να γλιτώσουν συνάνθρωποι μας από τους κινδύνους που παραμονεύουν καθημερινά στους δρόμους μας. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την υπομονή. Επειδή είναι και λίγο δύσκολες μέρες, με την έννοια ότι είχαμε σήμερα από Πάσχα και πολλοί άνθρωποι σε διακοπές κλπ. Στενοχωρέθηκα λίγο γιατί ήθελα να υπάρχουν και περισσότεροι νέοι κυρίως και να καθίσουν όπως δεν τα καινόμαστε. Κάθε άλλο δηλαδή θα έλεγα. Αλλά και ίσως θα ήταν καλύτερο να το σκεφτούμε ώστε να σαν με κάποιο τρόπο να το προωθήσουμε αυτό το μήνυμα. Γιατί με κάποιο τρόπο δηλαδή να σκεφτούμε κάτι πιο δημιουργικό ίσως. Αν και βέβαια νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στον τρόπο που παρουσίασε, βέβαια είναι ειδικός. Πραγματικά ήταν. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να το παρουσιάσεις πάντα τόσο ελκυστικά. Και θέλει ιδιαίτερο ταλέντο μετά από κάποιο σημείο εκεί πέρα, πιστεύω. Γι' αυτό ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο. Εμένα προσωπικά με βοήθησε, αν και θεωρώ τον εαυτό μου καλό οδηγό, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε όλοι οι παρασπονδίες κάθε μέρα. Γι' αυτό καλό είναι να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Όσοι από εσάς έχετε χρόνο, θα χαρούμε πάρα πολύ να κατέβετε κάτω να πιούμε κάποιο καφέ, κάποιο ποτό. Πρόεδρος της Ένωσης Κριτών, θέλει να πει κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, στείλε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό Συμμορία για την παρουσίασή του, ήταν καταπληκτική. Να σου πω ένα περιστατικό από την Αυστραλία. Είχα κάνει ένα μικρό διάστημα εκεί πέρα. Πριν πούμε στο αυτοκίνητο, πριν ξεκινήσω το αυτοκίνητο, ήταν η ζώνη. Εκεί τα περιβολικά δεν υπάρχουν. Είναι συμβατικά αυτοκίνητα. Και αν συνήθως έγραψα, δεν έχει ξέρει τα πάνω του σβήσου. Γιατί μαζί με αυτό που θα σβήσει την κλίση, θα φύγει μαζί με την κλίση που θα φύγει, θα φύγει και ο κόσμος σε την κλίση. Κοιτάζεται τα σχόλια στην κλίση. Κάποια στιγμή θα επιβληθεί και εδώ. Ένα, νομίζω το δεύτερο σε αριθμό ατυχημάτων είναι παραβίαση προτεραιότητας. Είναι. Πάνω από 10% χοντρικά σε κάτι που δεν έχει κλπ. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι παραβίαση προτεραιότητας. Θα σας δείξω κάτι και το συζητάμε μετά. Εγώ περισσότερα πρώτη είμαι παρά κάτι άλλο. Έχω κάνει όμως. Και θα σας πω τη συνέχεια του. Συμπληρωματικής σήμανσης σε οδούς μη προτεραιότητος, εφόσον αυτό το είδος οριζόντας σήμανση δεν προβλέπεται από τον κώδικα οδικής προτεραιότητας. Είναι μια σήμα που πάει πάντα από το πτώμα, γιατί κάποια φορά τα δέντρα είναι έτσι που να έχουν φύγει ή κάποια φορά είναι κοντά. Όλοι το έχουν περάσει κάποια φορά από λάθος και μετά λέμε κάποιες φορές είναι μόνο κομμάτια σου είναι κάτω, το υπόλοιπο έχει φύγει. Και υπάρχει μια μικρό ένδειξη κάτω. Φωσφορίζει, άσπρο κόκκινο φωσφορίζει και υπάρχει σχεδόν κατοχυρωμένο. Γιατί είναι κατοχυρωμένο.
Πυρομένο είναι εγώ και αυτό και ξέρεις. Μέχρι το 2030 είχα το πυρομένο εις Ελλάδα. Γιατί ήταν από την τροχιά σημεία της πόλης μας. Κάνε το φάκελο μέσα του Δήμου. Το στείλαμε στο Υπουργείο Αφρικά Μιλήσει πριν και πέφτει παλιούς και πάει. Άντε το φάκελο και θα δώσουμε πυρωτική κρίση. Και απάντησή του ήταν επειδή δεν προβλέπεται από το κώδικα της πληροφορίας. Πατέντα τα προβλεπόταν. Αυτοί οι άνθρωποι του δημοσίου πληρώνονται από το κράτος, πληρώνονται από τα λεφτά του φορολογουμένου και να κάνουν αυτές τις απαντήσεις. Και το προτείνατε πιλωτικά κάπου να δοκιμαστεί. Δεν είναι κάτι. Δύο φορές προσπάθησα να συγκοινωνήσω με το ίδρυμα Πάνω Μιλωνάς. Είχα τα χαρτιά εκεί, δεν ήταν η κυρία Μιλωνά. Δεν πήρα απάντηση. Αν τηλεφώνησα λίγο και αργότερα, δεν πήρα απάντηση. Δεν ασχοληθήκαν με τα πράγματα. Ευχαριστώ.